Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο με τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση με τα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις σημαίνει πανεργατικό παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο νέο σφαγείο της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό του κεφαλαίου. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές έδωσαν μόνες στην κυριολεξία τον αγώνα για την οργάνωσή της αλλά και για την επιτυχία της, για το σπάσιμο του φόβου και της απαγοήτευσης. Εδώ να χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης με τις δικές της σημαίες, τους δικούς τους αγώνες και όχι κάτω από ξένες σημαίες που αφού συνθηκολόγησαν στον πόλεμο που μας άνοιξαν τα θετικά, τώρα ζητάνε να τους αναθέσουμε τη σωτηρία μας σαν νέοι σωτήρες. Δοκιμάσαμε πολλούς αποδάφτους και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ήρθε η ώρα της ταξικής οργάνωσης, της συσπήρωσης, της σύγκρουσης και της ανατροπής. Της πραγματικής ανατροπής και όχι της αλλαγής αφεντικού και δυνάστη. Όσο την αναβάλουμε, τόσο πληρώνουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Συνάδελφοι, τον Οκτώβριο του 2009, αμέσως μετά τις εκλογές, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο προειδοποίησε. Έρχεται γενικευμένος πόλεμος. Η επίθεση κυβερνήσεων κάθε χρώματος, Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου για την ανάκτηση κερδών, για την ανταγωνιστικότητα, μέσα από την κρίση που ίδια δημιούργησε, θα είναι χωρίς τέλος. Δεν θα αφήσει τίποτε και κανένα όρθιο. Ό,τι κατέκτησε με αγώνες η εργατική τάξη και ο λαός θα περάσουν στη λαιμοτόμο. Τα μνημόνια θα διαδέχονται το ένα τ' άλλο. Και όταν τελειώνει ο προκαθορισμένος χρόνος τους, θα αφήνουν πίσω τους αποκαίδια που πάνω τους στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανεργία, το τσεκούρωμα κάθε εργατικού λαϊκού δικαιώματος θα χτίζεται η περίφημη ανάπτυξη. Και τα μνημόνια δεν θα έχουν τελειωμό όσο το πραγματικό κομμάτι στην οικονομία, άρα και στην πολιτική εξουσία, έχει το κεφάλαιο και τα μονοπόλια. Όποια κυβέρνηση και αν κυβερνά, όποιο όνομα και αν έχει, έτσι θα πηγαίνουν τα πράγματα. Οι τελευταίες εξελίξεις μας δικαιώνουν για μια ακόμα φορά και με την κατάθεση στη Βουλή του διαβόητου πολυνομοσχέδιου έρχεται νέος όλεθρος για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, για τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους, τις γυναίκες, όλα τα λαϊκά στρώματα, τα μόνιμα υποζύγια για τα κέρδη των λόγων και την ανάκαμψή τους. Και δεν θα είναι ο τελευταίος. Ήδη στα συρτάρια της κυβέρνησης βρίσκονται έτοιμα και νέα νομοσχέδια, όπως η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, της πενθήμερης εργασίας εβδομάδα, τα νέα εργασιακά μέτρα που θα υλοποιούν όσα έχουν υπογράψει στα μνημόνια και πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το 2014 για μισθούς των 350 ευρώ, ουσιαστική κατάργηση αποζημιώσεων και πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων. Οι μειώσεις των συντάξεων των αυτοαπασχολούμενων που προετοιμάζουν εδώ και μήνες, επίσης προετοιμάζουν το έδαφος και για συντάξεις στο ΙΚΑ και γενικότερα των 360 ευρώ. Με το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που θα περάσει από τη Βουλή και πάλι με διαδικασίες εξπρες και παρά τις δίθεν εσωτερικές διαφωνίες, αυτά όλα για τα τηλεοπτικά παράθυρα, ο Πέλεκης πέφτει βαρύς. Πετάνε στον κεάδα της ανεργίας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο, από τους ΟΤΑ, την παιδεία, σε δημόσιες επιχειρήσεις. Στους 2.500 απολυμμένους της ΕΡΤ, για τους οποίους η επαναπρόσληψη για 2-3 μήνες είναι άθλια κοροϊδία, προστίθονται άμεσα 4.500 απολυμμένοι μέσα στον Ιούλιο, ακόμα 8.500 απολυμμένοι μέχρι το Σεπτέμβριο και πάει λέγοντας. Τα περικινητικότητας ή διαθεσιμότητας είναι μια άθλια κοροϊδία, στην ουσία απολύσεις.
πλύνουν ή συρρυκνώνουν έως ασφυξίες επιχειρήσεις με συμμετοχή του δημοσίου, κρίσιμες για τη χώρα και το λαό, όπως η ΕΛΒΟ αλλά και άλλα αμυντικά συστήματα. Πετάνε στον δρόμο χιλιάδες καθηγητές, αναπληρωτές και μόνιμους σε γενική και τεχνική εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο οι νέες χιλιάδες άνεργοι, είναι ότι οι τάξεις των σχολείων θα γίνουν ακόμα περισσότερο αποθήκες νέων ανθρώπων που δεν θα μορφωθούν αλλά θα παραδοθούν ημιμαθείς, στην καλύτερη περίπτωση σαν πάρθινο ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό στη δίψα των εκμεταλλευτών. Ανοίγει ο δρόμος είτε της αναγκαστικής παρέτησης από τη μόρφωση είτε της προσφυγής στους ιδιώτες που περιμένουν τη γωνία. Πετάνε στον δρόμο της ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης. Και δεν είναι μόνο αυτό, συρρυκνώνουν και κλείνουν δημόσιες ή δημοτικές υποδομές και υπηρεσίες που καλύπτουν έστω και στοιχειοδός κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Οι περισσότεροι θα μείνουν χωρίς καμιά κοινωνική κάλυψη και στη γωνία πάλι περιμένουν ιδιώτες που θα παρέχουν με το αζημίωτο βεβαίως αυτές οι υπηρεσίες για όσους τους απέμεινε κάτι από το πενιχρό εισόδημά τους. Πετάνε έξω από τα δημόσια, από το δημόσιο χιλιάδες ακόμα εργαζόμενους σε άλλες υπηρεσίες και έχουν σχέδιο για νέα σταμάτητα πογκρόμ απολύσεων. Στον καπιταλισμό ό,τι ασυγχώρο χάρτη νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Στον καπιταλισμό ό,τι ασυγχώρο χάρτη νόμος.